Γεια σα, Πάρη. Γεια σα, Ντόνι. Μου αρέσει που βάλαμε την υπολογιστή εκεί για να βλέπουμε αν γράφει και είναι ακριβώ πίσω από το φω όπω δεν βλέπω να γράφει. <laughs> <laughs> Α ελπίσουμε θα γράψει. Ο υπολογιστή δεν πήγε εκεί για να βλέπουμε, γιατί και από εκεί βλέπαμε καλύτερα. Α, ah, άρα γιατί πήγε εκεί. Γιατί εκεί είναι τα καλώδια και περδικλωνόμασταν κάθε φορά ενώ πηγαίναμε να, να περάσουμε. Περδικλωνόμασταν. Ναι. Πώ πάμε, Καλά πάμε γενικά. Ε... Έκανε παρουσίαση Python Meetup το οποίο γίνει καιρό πριν, ρε παιδί μου, αλλά πήγε πάρα 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 πολύ καλά. Πήγε ωραία νομίζω, ναι. Ε, μπορούμε να βάλουμε και το βιντεάκι κάτω αν κάποιο ναι, θέλει. Ναι, κάτω το να κάτω να το βάλουμε. Γιατί μίλησε. Ε, μίλησα για το πώ κάνουμε όλα το... όλο τα εργαλεία, διαδικασίε, τα πάντα από τη στιγμή που ξεκινάμε να αναπτύσσουμε λογισμικό μέχρι τη στιγμή που το λογισμικό πάει στην παραγωγή στη... στη, Logic. Γύρω από την Python κατά βάση. Γύρω από την Python. Ε, που είναι βασικά και το 90% θα έλεγα, α πούμε, ναι, 80% ναι. δεν ξέρω. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάντω τη. του κώδικα, ο οποίο παράγεται είναι, σε αυτού ε... του τέσσερι στίχους Έτσι. Είναι τέσσερι τείχοι, δεν είναι, τέσσερις είναι Αυτό, αυτό, το, αυτό το, το γραφείο είναι τόσο περίεργο που σίγουρα δεν είναι τέσσερι στίχοι Αλλά νομίζω. Ε, βασικά, όχι νομίζω. Αυτό το οποίο είχε πλάκα είναι το ότι εσύ με ρώτησε διάφορε φορέ. άμα ήταν καλή παρουσίαση και σου λέω, Dude, είναι από τι καλύτερε που έχουν γίνει. Και συζητούσαμε τώρα γιατί. Υπερβολική και τέτοια, θα έλεγα. Ε, θα σου πω γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή Επειδή Είχε πες. live demo, που, που αυτό το ναι, που είπαμε, το δείξαμε. Δηλαδή, πιάσαμε ένα feature του Vaulty να το φτιάξουμε on stage. Πολύ μικρό. Δηλαδή, πήγαμε στην ουσία στη φόρμα που κάνει reset το password και βάλαμε, αν είσαι συνδεδεμένο. Mm -hmm. Γιατί αν θε να αλλάξει το password, σε κατευθύνουμε στην ίδια φόρμα. Να σου έχει συμπληρώσει ήδη το email σου και να μην μπορεί να το κάνει edit. Αυτό είναι που κάναμε πολύ απλά πράγματα, το είχαμε προετοιμάσει. Οπότε πήραμε ένα feature και το γράψαμε κώδικα και κάναμε deploy και το είδαμε στο production live. Ήταν ωραία φάση. Το οποίο είναι γαμάτο γιατί όχι επειδή κάνει κάτι και λε, α, wow, αλλά αυτό το οποίο μιλά την προηγούμενη μισή ώρα, 40 λεπτά, μπορεί μετά σε 5-10 λεπτά να το οπτικοποιησει mm -hmm. Α, έτσι φαίνεται όλο αυτό. Εμένα πάντω με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο κοπάιλο εκείνη τη στιγμή. Πε τι έκανε ο κοπάιλοτ. Ο, ο οποίο κοπάιλοτ κατά πάσα πιθανότητα, mm. ε, αφού πέρασε ε, η παρουσίαση και το σκεφτήκαμε, μάλλον πήγε και βρήκε το branch το οποίο είχαμε εμεί για backup σε περίπτωση που κάτι δεν δούλευε, δεν είχαμε κάνει κάτι σωστά, σωστά. ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί κατάλαβε τι ήθελα εγώ να γράψω. Mm. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι το σκέφτηκε. Για... Παρά ήταν καλό. Παρά ήταν καλό δηλαδή. Mm. Βέβαια, το, το πρώτο του complete δεν ήταν τόσο καλό. Γιατί αλλάζαμε σε δύο σημεία. Πήγαμε yeah. σε ένα σημείο και βάζαμε ένα, το request ένα argument σε ένα view. πήγαμε σε, σε μια φόρμα. Και μετά πήγαμε στη φόρμα και βάζαμε και χρησιμοποιούσαμε μάλλον το argument αυτό. Ναι. Yeah. Άρα το, το πρώτο στο, κομμάτι. Δεν ήταν φοβερό. Ήταν, οκ, ήταν μια χαρά. Ναι, yeah, ναι, yeah, δεν ήταν φοβερό, ήταν. Στο δεύτερο κομμάτι. Ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Yeah. Και πιστεύω ότι μπορεί και να έπαιξε ρόλο δεν ξέρω. Να διάβασε το branch. Σίγουρα διάβασε το branch, αλλά σίγουρα και. Το code style ήταν ίδιο. Ναι. Ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί εγώ, για παράδειγμα, νομίζω δεν, δεν τσεκάραμε στο branch που είχαμε για backup αν το request υπάρχει. Ναι. Όχι, δεν τσεκάραμε. Ωραία. Εκεί τι τσεκάραμε, λέγαμε if request underscore authenticated. Σωστά. Δηλαδή, αν είναι συνδεδεμένο ο χρήστη. Τσέκαρε το κάτω, τέλο πάντων. Εμεί δεν τσεκάραμε στο backup branch αν υπάρχει το user attribute. Σωστά. Το οποίο εγώ έτσι και θεωρώ ότι δεν πρέπει να το ελέγχουμε γιατί όταν δεν είναι συνδεδεμένο έχει ένα χρήστη ο οποίο μια class που λέγεται Anonymous User. Σωστά. Αλλά anyway. Το δικό σου είναι σωστότερο γιατί σε προστατεύει από bugs του Java. Αλλά το προσάρμοσε τη λύση πάνω σε αυτό το κοπάιλο εκείνη τη στιγμή. Πολύ δεν το θεώρησε κάτι πολύ διαφορετικό. δηλαδή Όχι. Το, το θεώρησε normal. Δεν ξέρω. Δεν ναι, ξέρω ναι, 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 αν ναι, ναι. πλάκα. Οπότε, ναι, με αυτό με ενθουσιάσε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα live demo που είχαμε να ζήσουμε από εποχέ Sorsler. Η αλήθεια yeah. είναι που ήταν έτσι. Ωραία τοπομήνι, μπορώ να πω. Ωραία τα live demos. Θα κάνουμε και στο επόμενο Docker Meetup, αν δεν έχει γίνει. Θα έχουμε κάνει στο Docker Meetup που έχει γίνει. στι 12.00. Όταν καινδύο. βγαίνει αυτό το επεισόδιο. Γιατί είμαστε λίγο μπροστά τώρα. Τι ξέρω αν θα έχει γίνει. Κάτσε, αυτό το επεισόδιο που γυρνάμε τώρα. Είναι το 7ο. Είναι το 7ο. Το 6ο θα, βρει πρώτη... θα βγει 1η Δεκεμβρίου. Άρα το 7ο θα βγει 8 Δεκεμβρίου. Άρα μαλακίε λέω. Να. Άρα λοιπόν, θα έχουμε όμω κάτω το link για το meetup ώστε να έρθετε να δείτε το τι ωραία πράγματα θα πούμε. Ε, την επόμενη Τρίτη λοιπόν, άμα σήμερα είναι Παρασκευή και άμα τα έχω υπολογίσει. Τετάρτη σωστά. είναι, αλλά οκ. Okay. Τετάρτη. Νομίζω 12 είναι Τετάρτη. Γιατί κάναμε το meetup το Τάρτη. Γιατί την Τρίτη δεν ήταν διαθέσιμο ο χώρο, Όχι, κάτι. ρε, αφού Πέμπτη φεύγω εγώ, που είναι 14. Άρα 12 έκανε Τρίτη. Ναι. Άρα το έχω εντελώ. Ωραία. Εντάξει. Α, α ας, ας αφαιρέσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με, 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 με ημερομηνίε. Αν έχει γίνει το meetup, θα έχουμε κάτω παρουσίαση. Αν δεν έχει γίνει το meetup, θα έχουμε Τέλει, κάτω ναι, το link ναι. για το meetup. Τέλεια. Εμ... Που θα είναι γι' αυτό νομίζω πολύ ωραίο. Και έχουν και μια παρουσίαση από τη Yondek επίση. Ε, πολύ έως. ενδιαφέρουσα πάνω σε Docker containers και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Σωστά. Τι άλλο μετά. Ε, αυτά νομίζω έχουμε από νέα. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζουμε το χριστουγεννιάτικο special επεισόδιο. Ναι, 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 ναι. ναι. Όπω πάντα. Πάμε τώρα έχουμε να περάσουμε τι 4 ώρε και κάτι. Πόσο είναι το, ναι, το εντάξει, ρεκόρ. Η λογική, η λογική είναι. Έτσι κι αλλιώ το έχουμε κλείσει αυτή τη φορά ότι είναι full day. Όχι ναι. το επεισόδιο, αλλά η επίσκεψη εδώ. Θα έχουμε PlayStation, θα έχουμε διάφορα πράγματα. Οκ. Okay. Άρα έκλεισε. αυτά, ναι, ναι, okay. ναι, ναι. Έκλεισε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε το δικό σου PlayStation, θα έχουμε το δικό μου. Ναι, τα... ναι νομίζω το πιο PlayStation που θα έχουμε είναι το πιο ναι. εύκολο πράγμα. Ε, τι άλλο, τι άλλο. Τι... Αλλά Αυτά νομίζω από νέα. Γενικά, ωραία φασούλα είναι. Ναι. Καλά πάντα πράγματα. Κάτι θα απασχολούσε αυτέ τι μέρε και έλεγε λοιπόν, να σε. Λοιπόν, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου έκανε ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο. Εμ. Ωραία, για να δώσω λίγο το, το συγκείμενο, παιδί μου. Ε, Ω προγραμματιστέ, είμαστε, θα έλεγα, από τι δουλειέ που κατά μέσο όρο είναι λίγο πιο τυχερέ από άλλε. Δηλαδή, έχουμε καλά ώρα ε, εργασία, έχουμε σχετικά καλού μισθού. Συγκρίνοντα πάντα προφανώ με την αγορά εργασία στην Ελλάδα γενικότερα. Δηλαδή, δεν, Σωστά. δεν πάω σε μεγαλύτερο βάθο. Οπότε μου κάνει την εξή ερώτηση. Σε μια συζήτηση που είχαμε, νομίζω, λίγο φιλοσοφική, δεν ξέρω, ένα πρωινό πρέπει να ήταν. Ε, μου λέει, αν. Δεν έπαιρνε τα χρήματα που παίρνει. Δηλαδή, δεν έπαιρνε έναν καλό μισθό. Ναι. Θα έκανε τη δουλειά που κάνει. Οπότε, θα ήθελα να δούμε λίγο πόσο συνδράμει ναι. η... το μισθολογικό κομμάτι στο... στη δουλειά που κάνουμε. Δηλαδή, στην επιλογή, μάλλον της δουλειάς που κάνουμε. Mm. Και προφανώ ε, φαντάζομαι ότι άμα ρωτήσουμε κάποιον άνθρωπο θα πάρουμε κάτω διαφορετικέ απαντήσει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τι δύο απαντήσει που είναι η δικιά σου και η δικιά μου. Οπότε λοιπόν θα σου θέσω εσένα αυτή την ερώτηση, και μετά ναι. θα σου πω και εγώ τι του απάντησα. Καταρχά, είναι γαμό τη ερωτήση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Βασικά, είναι ερώτηση που σίγουρα πρέπει με κάποιο τρόπο να την έχει απαντημένη. Σωστό. Σε στο... οποιαδήποτε στε... δουλειά. Σε οποιαδήποτε δουλειά, ναι. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ μετά στο πώ παίρνει αποφάσει και πώ κάνει τη ζωή σου. Οπότε θα σου πω μένα γενικά, ποια είναι η φάση μου. Άπαξ... Δεν ξέρω αν σου στο το άπαξ. Εφόσον παίρνω τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνω τη ζωή την οποία θέλω και πάνω, εγώ είμαι happy. Δηλαδή, δεν δε με νοιάζει το πόσα πολλά... Και μιλάω τώρα για τον προγραμματισμό, mm -hmm. εντάξει. Και είμαι χαρούμενος με αυτό. Τώρα, έτσι κι αλλιώ, εγώ τον εαυτό μου πρώτα τον βλέπω σαν... Επιχειρηματία, ξέρω εγώ. δεν ξέρω να το πω, μάλλον, μάλλον αυτό, χωρί αγωγικά. Ναι, δεν... αυτό, αυτό είναι το, το πρωτεύον που βλέπω στον εαυτό μου γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί. Δηλαδή, αν μου πει να ήμουν κάπου υπάλληλο προγραμματιστή ή να έχω ένα, μ, μια ταβέρνα. Ταβέρνα ή ένα μπαρ στην παραλία. Αυτό το μπαρ στην παραλία θα γίνει όταν έρθει η ώρα να κάνω το σαμπάτ κάλλ μου. Ωραία. Το οποίο αργεί, νομίζω, ακόμα. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα το, μ, το κάνω. Ε, θα, άμα μου έλεγε να έχω μια ταβέρνα ή. Ε... να είμαι προγραμματιστή κάπου υπάλληλο, προτιμώ να έχω μια ταβέρνα. Ή οποιαδήποτε άλλη. Η ταβέρνα ταβερνα Ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Άρα Γιατί... εδώ πέρα συγκρίνει. Οπότε, τη... όχι, τη... οπότε του το... ρόλου. Οπότε έτσι κι για μένα το προγραμματιστή έχει στο μυαλό μου μία. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ να κάνω. Δεν με νοιάζει να βιοπορίζομαι σαν προγραμματιστή. Mm -hmm. Δεν με αφορά έτσι κι αυτό. Δηλαδή, ε, ωραίο είναι, ε, αλλά προτιμώ να βγάζω λιγότερα χρήματα και να τρέχω μια εταιρεία, παρά να βγάζω περισσότερα χρήματα και να είμαι πάλι ο Και αυτό το λέω με 100% σιγουριά. Οκ. Okay. Άρα, η, ναι. η... σειρά, θα έλεγα, των πραγμάτων είναι ότι πρώτα έχει να κάνει το να μπορεί να ελέγξει σε μεγάλο βαθμό το πώ αυτό ο οργανισμό πορεύεται. Ναι. Ή το αυτό ο οργανισμό ναι, σε κάτι. Βασικά, μου αρέσουν οι, οι μηχανισμοί που έχουν οι εταιρείε, που σημαίνει ότι Πρέπει να επικοινωνήσω το τι κάνω προς τα έξω. Πρέπει να έχει μια τιμή η οποία βγάζει νόημα. Πρέπει να είναι εσωτερικά οργανωμένο καλά το σύστημα. Mm -hmm. Όλο αυτό με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από τον προγραμματισμό. Ο οποίος έτσι κι έτσι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Mm -hmm. Δηλαδή okay. είναι, είναι καλό ο ανταγωνισμό. Αλλά πάντα δεν δε μπορώ να με φανταστώ να μην γράφω τακτικά κώδικα έστω on the side. Okay. Δηλαδή αν. Και μετά τα βάλω όλα γιατί μπορούν να ακούγονται μπερδεμένα, οπότε θα τα βάλω σε μια σειρά. Οπότε, αν θα έκανα τη δουλειά μου, αν δεν έβγαζα τα απαραίτητα χρήματα. Που πιάνουν τα απαραίτητα χρήματα αυτά τα οποία εγώ κρίνω την είναι απαραίτητα για το επίπεδο ζωή και πάνω και ρίσκου που θέλω να έχω. Ε, όχι, δεν την έκανα. Όποια και να αυτή η δουλειά, που η primary μου, η, η πρωτεύουσα δουλειά μου, είναι να είμαι επιχειρηματία. Οπότε, ε, δεν το έκανα. Θα έκανα κάτι άλλο και θα προσπαθούσα ταυτόχρονα. On the side, να στήσω μια business. 100%. Okay. Γιατί ξέρω ότι θα μου ήταν πολύ δύσκολο να, να ερεμήσω χωρίς να κάνω αυτό το οποίο με κάνει χαρούμενο και να πετύχει στο βαθμό τον οποίο θέλω. Οπότε θα έκανα κάτι άλλο το οποίο μου εξασφαλίζει μια ζωή και μια ασφάλεια όπω θέλω, και το απόγευμα αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν θα έκανα Ikeendo, δεν θα έκανα άλλα πράγματα τα οποία κάνω. Θα προσπαθούσα να στήσω μια, μια business. Αυτό. 100%. Mm -hmm. Και άμα έχω αυτή την business. On... Σίγουρα αν δεν είναι μέρο αυτή τη business on the side, γράφει κώδικα. Πόσα side έχει αυτό το side, Πόσε πλευρέ. Ένα, 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 ένα είναι ο Μήπω έχει τέσσερι πλευρέ, όπω και το δωμάτιο που βρισκόμαστε, <σφυρια> <σφυρια> Δεν είναι. Μην κοιτάζει, δεν <σφυρια> έχει τέσσερι <σφυρια> τείχου. Δεν έχει καν να το κοιτά αυτό. Ε, όχι, είναι, είναι όντω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πάντα υπάρχει κάτι on the side. Αν το πρωτεύων δεν είναι να βγάζω τα απαραίτητα χρήματα. Μέσα από μια εταιρεία την οποία τρέχω. Αν δεν είναι αυτό το πρωτεύον, το πρωτεύον είναι κάτι που μου δίνει το βιωτικό επίπεδο με το οποίο νιώθω OK. Και το δευτερεύον να προσπαθώ να στήσω την εταιρεία. Αν το πρωτεύον είναι η εταιρεία που μου δίνει τα χρήματα και τη ζωή με την οποία είμαι OK, Αν δεν είναι μέρο τη εταιρεία, δευτερεύον είναι το να γράφω κώδικα. OK. okay. Άρα, αυτό είναι όπω θα έλεγε ένα ε... φίλο και παλιός συνεργάτης περιπτωσιολογικός προγραμματισμό. Δεν ξέρω καν για ποιο μιλάς. Θέλω να πει μόνο άμα έχουμε κανονίσει να έρθει σε αυτό το podcast. Όχι, όχι. Προσπαθούμε να έρθει, αλλά μας κάνει τον δύσκολο. Αλλά θα σου πω μετά ποιο είναι και θα σου πω για την ιστορία η οποία οδηγεί στην εφεύρεση του περιπτωσιολογικού προγραμματισμού. Για σένα. Για μένα νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω τον, έτσι, ένα πιο φιλοσοφικό όρο που λέγεται την πυραμίδα του Μάσλο. Ρε, παιδί. δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιε ανάγκε οι οποίε πρέπει να καλυφθούν. Άρα, νομίζω ότι κι εγώ θα ξεκινούσα και θα προσπαθούσα να βρω κάτι το οποίο θα κάλυπτε για αρχή σίγουρα το να μπορώ να επιβιώσω. Ναι. Ε, μετά θα έπρεπε να μπορώ να καλύψω ένα βιωτικό επίπεδο με το οποίο θα ήμουν έχω χαρούμενο και η οικογένειά μου. Και μετά από εκεί, ε, μετά νομίζω, δηλαδή αν κάποια επιλογή δεν καλύπτει αυτά, νομίζω ότι έχει σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τι άλλε. Mm. Ε, από εκεί και πέρα, το, γιατί προφανώ από το σημείο που περνά, που είσαι χαρούμενο και έχει μια καλή καθημερινότητα, μετά υπάρχει μια καλύτερη, καλύτερη, καλύτερη ή μια δεν ξέρω μετά από ένα σημείο. Δηλαδή mm. φαντάζομαι ότι φτάνει σε ένα σημείο που δεν. ξέρω, δεν έχω φτάσει εκεί, Όχι. αλλά. Με, 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 ε, δεν έχουν με... σημασία μετά από ένα σημείο. Μετά πλάι ψυχολογικά. Έχει μόνο ψυχολογικά. Ναι, μπορεί να είναι θέμα. Δεν ξέρω. Το οποίο το, δεν το, το, το λέω κρίνοντα, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ξαφνικά τα λύσει όλα, μένει και εσύ και αυτό. Ναι, είναι. Ενώ πριν δεν είσαι μόνο και αυτό. Τάει και πριν, επειδή μου απλά έχει κι άλλα τόσο. Οπότε, μέχρι και το σημείο τη καλή καθημερινότητα. Mm. Δηλαδή, νομίζω θα, θα ξεπέρναγα και το απλά επιβιώνω. Mm. Και θα ήθελα να έχω και κάποιε ανέσει βασικέ, οι οποίε στην καθημερινότητά μου. Mm. Ε, με χαλαρώνουν yeah. και με κάνουν να περνάω καλά και, και του ανθρώπου που είναι γύρω μου να περνάνε καλά. Α, αφού λοιπόν είχα φτάσει εκεί, δηλαδή μέχρι να φτάσω εκεί, δεν θα είχε πολύ μεγάλη σημασία η φύση τη δουλειά αρκεί να μπορούσα να μου παρέχει αυτό. Λέω δηλαδή, ότι yeah. αυτό είναι πιο σημαντικό κομμάτι. Yeah. Αν θεωρήσουμε τώρα ότι υπάρχουν διάφορε επιλογέ οι οποίε φτάνουν εκεί, ε, από εκεί και πέρα νομίζω κι εγώ το, το να μπορούσα να έχω μεγάλη επιρροή στο πώ κάτι κινείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Mm. Ε, ναι, μεν ο τρόπο που το έχω ζήσει είναι έχοντα τη δικιά μου εταιρεία τα τελευταία mm. αρκετά χρόνια, δηλαδή είτε ω ελεύθερο επαγγελματία, είτε ω ε, ε, μέρο των εταιρεών που έχουμε βασικά μόνο μαζί φτιάξει μέχρι τώρα. Mm. <laughs> πλάκα, πλάκα. Ε, Αν το σκέφτεσαι έτσι. Ε, σε αυτό το κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, αν θα μπορούσα να είμαι σε μια εταιρεία που να ήταν ένα πολύ πιο μεγάλο οργανισμό από αυτόν που εγώ σκέφτομαι και θα ήθελα να φτιάξω, που είναι η Lodge κλπ. Αλλά ήμουν σε μια θέση που είχα πάλι πολύ μεγάλη επιρροή, νομίζω ότι θα ήταν συγκρίσιμο. Mm. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, δεν με πειράζει αν έχω σημαντικό ποσοστό, να το πω έτσι, α πούμε, τη εταιρεία, όσο το σε κάποιο κομμάτι να... να έχω πολύ μεγάλη επιρροή. Δηλαδή, το, το πώ μπορώ να επηρεάσω πράγματα, να να αλλάξω την πορεία αυτού του πράγματος είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το, το ιδιοκτητικό, ιδιοκτησιακό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι, το... Mm -hmm. δεν είναι από εκεί που ξεκινάω. Τώρα στη φύση της δουλειά, θεωρώ ότι έχω αρκετά περισσότερες επιλογές που δεν θα ήθελα να κάνω. Ε, Τι δηλαδή, στο, στην, όταν λέω φύση δουλειά, εννοώ για παράδειγμα, αν θα είχε να κάνει με τεχνολογία, με ενέργεια, με προγραμματισμό. Αυτά είναι πράγματα που με εξτάρουν πάρα πολύ. Mm. Οπότε θα ήθελα ο οργανισμό αυτό. Δηλαδή, τώρα έχουμε περάσει στο σημείο που mm. το, η καθημερινότητα δεν έχει πλέον σημασία και έχουμε πάει στο σημείο του. του mm. ε, έχω κάποιε επιλογέ και μπορώ να διαλέξω πού θα βάλω το, την ενέργειά μου. Άρα, λοιπόν, η τεχνολογία, η ενέργεια, ο προγραμματισμό, αυτά είναι όλα κομμάτια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα έχουν ένα πλεονέκτημα σχέση με άλλα. Από την άλλη, υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να μην με εξητάρουν τόσο πολύ, αλλά είμαι χαρούμενο. Για mm. παράδειγμα, το, το Sparkling, που είναι mm. ένα καθαριστήριο, έχει ένα κομμάτι που είναι τεχνολογικό. Θέλω να είναι πολύ μικρό σχέση με την mm. υπόλοιπη εταιρεία. Mm. Δεν με πειράζει όμω, δηλαδή είναι κάτι το οποίο mm. μου αρέσει, ας πούμε, σαν διαδικασία και σαν μια μορφή εταιρεία. Το κομμάτι τώρα, α πούμε, για παράδειγμα, του, του Ιστοτοτορίου ή τη ταβέρνα που λε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο και δεν θα ήθελα τόσο πολύ να το. Είναι πολύ διαφορετικό και πολύ έξω από την οτροπία μου. Οπότε, mm. ή θα έπρεπε να, να μην με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα να βγάλει χρήματα, οπότε να μπορέσω να τον κάνω με τον τρόπο μου. Ή μάλλον δεν θα το έκανα, δεν το επέλεγα. Mm. Τώρα, απλά παίρνω πιο. κομμάτια τα οποία έχει αναφέρει εσύ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, για παράδειγμα, άλλε. Ε... Εντάξει, τώρα η νομική εστίαση είναι και πολύ τώρα. Μπορεί να είναι και ατυχέ το παράδειγμα γιατί έχει. Ναι, ναι, ναι. έχει πάρα πολλά, πώς τα λένε, nuances, δεν ξέρω. Είναι, είναι, από τις πολύ δύσκολες πάντως euh, business, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε τώρα στην, στην φύση της εταιρεία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εγώ να πιστεύω ότι παράγω αξία για τους άλλους. Ναι. Και γιατί λέω εγώ να πιστεύω, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να κάνει μια συζήτηση και να σου πει μια δουλειά που εμένα δεν, μου, δεν θεωρώ ότι δίνει αξία σε κάποιον. Κάποιο άλλο θεωρεί ότι δίνει αξία, κάποιο άλλο όντω να παίρνει αξία. Mm. Άρα λοιπόν, το εγώ να θεωρώ σημαντική την αξία η οποία παράγεται στον οργανισμό αυτό mm. είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι. Άρα πράγματα που θεωρώ ότι έχουν σημασία όπως ε, το ε, πώς προχωράς την ενέργεια ή για παράδειγμα βρίσκεις μορφές ενέργειας οι οποίες είναι πιο ε, φιλικές στο περιβάλλον δεν χρειάζεται να σκάβεις τη γη και να ε, απελευθερώνεις το του άνθρακα για παράδειγμα για να το κάψεις αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Μπο και πάλι όμω ξέρει, όλα αυτά είναι επίπεδα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, ξέρεις από το επιβιώνω. Πρέ, έχω μια καλή καθημερινότητα. Ε, έχω, έχει σημασία και έχω επιρροή στο που αυτό το πράγμα πάει. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάπω έτσι λαμβάνω αυτέ yeah. αποφάσει. Ε, οπότε, τελευταία-τελευταία θα έβαζα το, το industry, να το πω έτσι, με το οποίο θα ασχολούνται ένα οργανισμό, mm. στον οποίο θα βρισκόμουν μέσα. Ε, ο προγραμματισμό τώρα, για να πω στην αρχική ερώτηση, γιατί αυτή ήταν, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και σαν χόμπι. Mm. Οπότε, ακόμα και σε έναν οργανισμό να ήμουν που δεν, η τεχνολογία δεν ήταν τόσο κομμάτι του πυρήνα του, ή τέλο πάντων δεν χρειαζόταν εγώ να γράφω κώδικα για αυτόν τον οργανισμό, να το πω έτσι. Θα έβρισκα κανέναν τρόπο να κάνω καμιά αυτοματοποίηση, mm. να, ναι, 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 να μαζέψω τα δεδομένα, κάπω να τα κάνω λίγο πιο. Έτσι, να, τα, να, να αυτοματοποιήσω την καθημερινότητά μου. Άρα, θα έβλεπα τον προγραμματισμό σαν εργαλείο για να κάνω την καθημερινότητά μου λίγο πιο εύκολη. Mm -hmm. Παρότι μπορεί να έτρωγα παρόμοιο χρόνο με το να κάνω τη δουλειά με το χέρι από το χρόνο που θα έγραφα το mm -hmm. πρόγραμμα για να το κάνει για μένα. Απλά όταν ο υπολογιστή κάνει κάτι για μένα, πάντα αυτό το πράγμα μαγεύει. Με αυτό δεν είναι το νόημα. Ναι. ναι. Όχι, ναι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Ε, ε, Μακρηγόρησα λίγο. Καλά έκανα. Όχι, ρε, μα, μα μου εξή. Αυτό το οποίο σκεφτόμουν ότι τα πρόσθετα mm -hmm. ήταν ότι αν έπρεπε. Να ετοιμάσω μία. αν ήμουν στη φάση που λέω ότι okay, πρέπει να βγάλω κάποια χρήματα να βιοποριστώ και να προσπαθήσω ταυτόχρονα στον υπόλοιπο χρόνο μου να ετοιμάσω μία εταιρεία ή το επόμενο βήμα ή όλα αυτά. Μάλλον θα επέλεγα μία πρώτη δουλειά η οποία, στην οποία θα μπορούσα εγκεφαλικά να συμμετέχω με το 1%. Για να μπορώ να έχω μυαλό μετά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Στοχοποιεί αυτό. Ναι, ε, δηλαδή είμαι και okay με τη σωματική κούραση αλλά δεν θα ήθελα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσα που λέει ο λόγο, να είμαι 9 to 5 day trader και μετά, δηλαδή χρηματιστή στο χρηματιστήριο και μετά να πάω να καθίσω, να τα βάλω κάτω να χτίσω μια εταιρεία. Ε, θα... θα ήταν ισοπεδωμένος ο εγκέφαλό μου. Ισχύει αυτό βέβαια. Μάλλον το κάνει όλο λάθο, Αλλά εννοώ... You know... Γιατί τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, πάντα κατά καιρού είχα διάφορα συμβόλαια τα οποία. Εγώ δεν μπορεί. Να σου πω κάτι. Εσύ ή άλλοι άνθρωποι μπορεί να το διαχειρίζονται αυτό. Αλλά εγώ για μένα το έχω δει ότι δηλαδή. Για να μπορέσω να συγκεντρωθώ και να βγάλω τη δουλειά που θέλω. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο threshold, όριο πνευματική κόποση. Δεν θα μου ήταν, δεν θα πέδιδα πώ ήθελα άμα το προείχα. 8 ώρε πνευματική δουλειά και μετά έπρεπε να καθίσω άλλε 4 στο λιγότερο πνευματικά. Η ένα αλήθεια πράγματα. είναι ότι είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία έχω δει κούραση. Γιατί και το Source για παράδειγμα για ένα χρονικό διάστημα το είχαμε κάνει στο πλάι ναι. ε, πριν ε, γίνει η καθημερινότητά μα πριν πάρουμε την επένδυση mm. και κτλ. Και, με, και μετέπειτα όταν κάναμε δικά μα πράγματα, αυτά κατά κύριο λόγο ήταν το, το απόγευμα. Mm. Και έχω δει ότι πλέον υπάρχει πολύ πιο γρήγορα η κούραση. Δηλαδή, όταν ε, περάσει το 8 ώρα και φτάσει σε 9, 10, 10 ώρες, 11 ώρε, αρχίζει. Εγώ, σαν να τουλάχιστον, βλέπω ότι οι αντοχέ μου αρχίζουν και μειώνονται εκεί πέρα. Και όντω αυτό έχει, έχει μεγάλη διαφορά. Άρα, ίσω να ήταν μια καλή επιλογή για κάποιον ε, να το κάνει αυτό. Από την άλλη, όντα και σε έναν κλάδο ο οποίο μπορεί να σου προσφέρει ένα αρκετά καλό βιωτικό επίπεδο στη βάση του, έχοντα μια, μια, δουλειά, ένα συμβόλαιο, όπω σα πέστε, το, για τον καθένα, είναι δύσκολο να τα, να τα βάλει όλα κάτω και να τα ζυγίσει. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, τα λίγα έξτρα χρήματα να σου δίνουν λίγο πιο πολύ ηρεμία, να μπορέσει να, να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη και άρα να βγάλει έννοιε από εκεί. Okay. Άρα... Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό, δεν το συζητάμε. Επίση, η, η, σωματική η κούραση και αυτή δεν είναι τόσο εύκολη. Δηλαδή, τα βράδια που πηγαίνω γυμναστήριο δεν μου είναι το ίδιο εύκολο να δουλέψω σχέση με τα βράδια που δεν πηγαίνω γυμναστήριο. Τι ώρα φεύγεις από το γυμναστήριο, Πάω 7-8. Δεν πάω πολύ αργά. Δηλαδή, τελειώνω mm. με τη δουλειά yeah. 6, 6.30 και μετά. Απλαξίζει όμω εκεί τι γίνεται. Δηλαδή, έχει τελειώσει ήδη μία γεμάτη μέρα. Πα μετά στο γυμναστήριο. Ναι, αλλά μπορεί να δελειώσει μία μέρα, α πούμε, τι μέρε που δεν πάω γυμναστήριο, Θα τελειώσει τη μέρα μου 7-8. Τι... Ναι, απλώ άμα έκανε μια δουλειά η οποία ήταν 9 to 5 και ήσουν κάπου τα μία, θα 5. Ναι, αυτό όμω δηλαδή, δεν έχει είναι... ένταση σωματική. Όχι, αυτό το οποίο είναι ρε... Ναι, αλλά αυτό. Ναι. Ωραία, τι... Okay. τι θα μπορούσε να έχει σωματική ένταση. Είναι εντελώ ένα αγρότη. Ναι, γιατί άμα είσαι αγρότη. Μπορεί, ρε, παιδί μου να. Γιατί μετά δουλειά σωματική ένταση είναι και αυτέ οι δουλειέ οι οποίε μπορούν να σου δώσουν μια καλύτερη καθημερινότητα, ρε, παιδί μου, σχέση με δουλειέ οι οποίε δεν έχουν ούτε σωματική ούτε πνευματική ένταση. Δηλαδή, όσο, όσο λιγότερα χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχει ναι, σε μια ναι, δουλειά, δουλειά ναι, σημαίνει ναι, ότι αυτό. τόσο μεγαλύτερη τόσο η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων είναι δεδεθειμένη να, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Σωστά. μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και άρα, με, μεγαλώνει ο ανταγωνισμό, μικράνει το, το, το αντίθετο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, κάπω έτσι δουλεύει. Δεν είναι ότι υπάρχουν καλέ ή κακέ δουλειέ. Ε, ε, είναι δηλαδή, ξέρεις, ότι όσο πιο λίγοι μπορούν να κάνουν μια δουλειά, συνήθω αυξάνεται η αξία τη. Ότι αυτό το έχω παρατηρήσει σίγουρα με τον εαυτό μου ότι ενώ μερικέ φορέ έχω την εντύπωση ότι κουράζομαι πιο νωρί. το έχω αναλύσει, mm -hmm. Το έχω βάλει κάτω, το έχω δει. Είμαι πολύ πιο αποδοτικό πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί στο παρελθόν να καθόμουν και να δούλευα και να έγραφα τρία κιλά κώδικα την ώρα, 12 ώρε την μέρα, 16 ώρε την μέρα. Λοιπόν, αυτέ δεν ήταν αποδοτικέ ώρε. Επειδή δεν υπήρχε μέσα ο περιορισμό το ότι πρέπει κάτι να. Mm -hmm. Ο πρακτικό περιορισμό, ότι αν δεν το παραδώσω αυτό το οποίο είναι να παραδώσω, τότε. Ε, θα, κάτι. Θα, θα Ναι, κάτι κρίνεται. Τα σταμάταγα για φαγητό. Μπορεί να έβλεπαξή καμιά ταινία σε διάμεσο. Μετά θα γύριζε σε βίντεο στο YouTube το βράδυ. Μετά θα πήγαινα πίσω στον στον editor, δηλαδή δεν ήταν ώρες οι οποίες πήγαν τακ 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 τακ. Δηλαδή βλέποντας τη δουλειά που βγαίνει τώρα, από μένα τουλάχιστον δηλαδή, είναι σίγουρα πολύ περισσότερο στο σύνολό τη από ό,τι ήταν παλιά. Ίσως πιο ποιοτική, δηλαδή μπορεί... Και περισσότερο και πιο ποιοτική. Εκατό τα κάτω αυτό. Από, από, μένα, εγώ το έχω δει αυτό. Ειδικά το, τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή η διάβγεια που έχω είναι σίγουρα πολύ περισσότερη. Το οποίο μπορεί να, να δει και σε κούραση. Αλλά κάνω μια καφρίλα τον τελευταίο καιρό. Mm -hmm. Εντάξει, δεν μαγειρεύω συγγνώμη καθόλου. Και εγώ το έχω μειώσει, πολύ. Μόνο ψήνω κάτι βράδυ. Ροζαλία, εδώ. <laughs> Σταθερά. Και φεύγοντα όταν μπαίνω στο μετρό, γιατί δηλαδή με το μετρό κινούμε πλέον, κάνω την παραγγελία και φτάνει σπίτι όταν φτάνω κι εγώ. Μετρημένα. Όλα. Και το βράδυ παραγγελία. Και το βράδυ παραγγελία. <laughs> χθε okay. πήρα Σαρτέλε Χόρτα, για παράδειγμα. Okay. Αυτό μου αφαιρεί πάρα προ... έκανα τόσο πράγματα χθε το βράδυ που κάποια στιγμή λέω πω, πω, να τη έχει πάει πολύ αργά όπω συνήθω. Αλλά ήταν 11, ξέρω εγώ. Mm -hmm. να είναι μία. Οκ. Okay. Και μέσα σε αυτά τα οποία έκανα, Είναι δεν έκανα δουλειά, αλλά έκανα κάποια συμμαζέματα για παράδειγμα που ήθελα. Ε, οπότε παλιά δεν είχε σπίτι να συντηρήσει. Ήσουν στου δικού σου. Ναι, οκ. Okay. Έχει... Ε, αυτά έχουν σημασία. Και αυτά πηγαίνουν και πίσω. Αυτά είναι και αυτά τα οποία βάζουν εν τέλει και τη σημασία στα χρήματα. Σε αυτό οποίο κάνει. Δηλαδή, τα χρήματα έχουν σημασία στη δουλειά. Και γι' αυτό λέγεται, λέγεται δουλειά. Και γι' αυτό και δεν είναι χόμπι. Και γι' αυτό οι εταιρείε διαπραγματευόμαστε τι καλύτερε τιμέ που μπορούμε να δώσουμε. Και γι' αυτό οι υπάλληλοι διαπραγματεύονται την καλύτερη τιμή την οποία μπορούν να πάρουν. Mm -hmm. Ξέρετε. Τόσο απλά. Ε, θεωρώ Πω σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται και κάνει αυτή τη δουλειά, επειδή είναι μια καλή ευκαιρία. Θεωρώ ότι στη βάση του είναι λάθο αυτό. Και α σου πω γιατί, και το έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο. Συμφωνώ και διαφωνώ. Θα σου πω γιατί είναι λάθο. Για πα γιατί είναι λάθο. Γιατί πάντα όλα. Δεν υπάρχει ένα πράγμα στη ζωή. Ένα επάγγελμα δεν έχει υπάρξει που να μην έχει κάνει κύκλου, να μην έχει περάσει κρίσει οτιδήποτε. Και καλό είναι τη, τη, στιγμή, τη στιγμή της κρίσης να, να έχει γερές mm -hmm. Και εγώ δεν, λέω, δεν, δεν, το κάνω ούτε για την ψυχή της μάνας, σου για τίποτα. Αλλά πρέπει να σε νοιάζει να είσαι καλός. Πρέπει να σε νοιάζει να είσαι καλός. Δεν λέω να σε νοιάζει να, να είσαι καλός επειδή ο πάντα θέλει να γίνει προγραμματιστής καθόλου. Είναι καλή ευκαιρία. Μπράβο. Θες να το κάνεις επειδή είναι καλή ευκαιρία. Μπράβο. Μην μείνει εκεί. Γίνε καλός. Επένδυσε στο να γίνει καλό. Ναι, αλλά στη, αν είσαι. Στη βάση του καλό. Αν είσαι ένα άτομο. Το γιατί δεν θα οποίο... συμμετάσχει το σύστημα. Ναι, ωραία. Είσαι ένα άτομο που δεν σε νοιάζει να είσαι σε αυτόν το, τον κλάδο. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το ότι βρισκόμαστε εμεί εδώ, εγώ και εσύ εννοώ, ε, έχει να κάνει και το, με το ότι γουστάρουμε αυτό το πράγμα. Γιατί και ευκαιρία μπορεί να υπάρχει και σε άλλα επαγγελματά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το δικό. Μπορεί να γινόμαστε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, κάτι άλλο. Ωραία. Ναι. Ναι, ενώ υπάρχουν πολλά επαγγελματικά πληρώνουν το ίδιο καλύτερα, πολύ καλύτερα από αυτό που κάνουμε εμεί. Ναι. Άρα λοιπόν δεν βελτιστοποιεί πάντα το. το πού θα καταλήξει σε σχέση με το... τα χρήματα τα οποία θα έχει ω απολαύε, αυτό θεωρώ. Από την άλλη, υπάρχουν και άτομα τα οποία. είναι τελείω διαδικαστικό αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι αυτό. Έτυχε να είμαι καλό στον προγραμματισμό, ή έτυχε να μ' αρέσει, ή έτυχε να γράψω δύο αράδε κώδικα και αυτέ να βγάζουν νόημα. Κάποιο ήρθε μου χτύπησε την πόρτα, ή εγώ του χτύπησα την πόρτα και του άρεσε αυτό το που του έδειξα. Και με πήρε. Και δεν με νοιάζει. Και είναι ok. Γιατί, γιατί δεν είναι ok. Γιατί, γιατί δεν θε να δεχθεί ότι είναι ok αυτό και θα έχει ότι είναι ok αυτό να το κάνει ενώ είσαι σε μια διαφορετική δουλειά. Θεωρεί... Όχι. Εγώ δεν το, δεν... Άρα θεωρείς ότι οτιδήποτε δουλειά και να κάνει πρέπει να είσαι καλό. Θεωρώ κατά ναι. Γιατί βασικά πιστεύω ότι πρέπει να σε νοιάζει να είσαι καλός. Γιατί. Γιατί η δουλειά είναι ο βιοπορισμός σου. Και πρέπει να επενδύσεις έτσι ώστε αυτό να είναι σταθερό. Αν δεν είναι ο σου, οκ. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει να είσαι σταθερό. Περίμενε. Αν έχεις, μου λε τα 100 εκατομμύρια στην άκρη και δεν σε ενδιαφέρει στην μίξη κρίση όταν θα έρθει να είσαι σε αυτού που θα... Θα έρθει. Πάντα θα έρθει ζήσαμε 10 χρόνια κρίση στην Ελλάδα. Και, και μπορεί να λέω και λίγα. Και λε, α, τελείωσε. Ήρθε μετά ο κορονοϊό. Ναι. Τέλεια. Μετά την πανδημία. Ήρθαν πόλεμοι. λίγο Ωραία. Περίεργη φάση. <laughs> Εμεί αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί βασικά επειδή εμάς, δεν μα τύπησε η πανδημία. Ε, Οριακά μα βοήθησε κιόλα. Ωριακά μας βοήθησε, θα έλεγα άλλοι προγραμματιστέ του χτύπησαν μαζικές μαζικέ απολύσει, ποιου απέλησαν. Αυτού οι οποίοι ήταν λιγότερο. ήταν. <laughs> αυτού οι οποίοι είχαν λιγότερο leverage. Δηλαδή, ο μοχλό είχε λιγότερη ροπή, πώ να το πω. Ήταν. τέλο πάντων, ήταν πιο εύκολο να του απολύσει. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Και τι λέω. Λέω ότι είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι. Και είναι, για μένα αυτό είναι σημαντικό κομμάτι το οποίο το λέω πάντα δηλαδή. Α, εμένα δεν με νοιάζουν τα λεφτά και κάνω αυτά. Πρέπει να σε νοιάζουν τα λεφτά, είναι δουλειά. Δηλαδή, αύριο yeah. θα, θα έχει από αυτά τα χρήματα ε, κάποιο στην οικογένειά σου, χτύπα αλλά είναι πραγματικότητα. Θα έχει να δώσει κάποια χρήματα για υγεία. Ω, ωραία, πήγαινε και ένα, Δεν με νοιάζει να είμαι καλό πραγματιστή. δουλειά σε αυτή την εταιρεία, μια χαρά. Ε, εντάξει, ο, αλλά ελπίζω ποτέ να μην χρειαστεί να σε απολύσουν και να έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Αν θε να μείνει σε αυτήν την αγορά, γιατί αν το βλέπει σαν stepping stone, το οποίο είναι fair, εγώ αυτό είπα. Εγώ είπα ότι αν δεν, μπο, αν δεν μπορούσα να έχω τη δικιά μου εταιρεία, θα είχα ένα stepping stone, δηλαδή μια πέτρα στην οποία πατάω για να κάνω το επόμενο βήμα. Ε, οκ. Okay. Εκεί κοιτάζω να είμαι καλό. Μπαμ, 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 να τελειώνω να πάω να κάνω αυτό το οποίο είμαι καλό. Όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό στο οποίο είμαστε καλοί και μα νοιάζει να είμαστε καλοί. Διαφορετικά, έχει μια ζωή σε κίνδυνο. Like not. Δεν τη σκέφτομαι, είτε. αλλά νομίζω ότι τη σκέφτεται έτσι ο, ο περισσότερο κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Γιατί. Και ποιο εσύ που θα κρίνει ότι είναι σωστό. Εγώ το... Θα πάμε το. Εγώ... φιλοσοφική συζήτηση τώρα πρωί. Πριν ναι. πριν. <laughs> εγώ, το... εγώ το είπα. Είναι γιατί είναι δουλειά. <laughs> γιατί το να είσαι καλό στη δουλειά σου είναι καλέ βάσει ο βιοπορισμό. Σου. Και ο βιοπορισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να σε φέρει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση στην οποία θα παρακαλούσε να είσαι καλό. Και το άλλο καλό, δεν λέω να είσαι καλύτερο, δεν λέω να μπει να τρέχει τον αρουραίο μέσα να παράξει ρεύμα στον τροχό. δεν είναι αρουραίο, είναι χάμστερ. Ο αρουραίο παράγει περισσότερο, μάλλον. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν εσύ λε, ωραία, αυτή είναι η αγορά στην οποία θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι στην αγορά των προγραμματιστών. Οκ. Άρα λοιπόν. Νομίζω ότι εμέσω κάνει μια υπόθεση που λε ότι. Σε ένα σημαντικό μέρο, σε μια σημαντική μερίδα των ανθρώπων που καταλήγουν να είναι προγραμματιστέ, ναι. δεν το βλέπουν ω ένα stepping stone αυτό. Είναι, είναι, υπάρχει κόσμο που. ω ένα μεταβατικό, μεταβατικό στάδιο, μισό. Δεν είναι μόνο προγραμματισμό. Είναι τα πάντα αυτό. Δηλαδή, είναι κάποιο ο οποίο βλέπει κάπου μια ευκαιρία και λέει: Α, ωραία, έχει ευκαιρία. Με αυτό είναι που θα πάω να ασχοληθώ. Επειδή είναι ευκαιρία, τέρν. Βρήκα τώρα τον καλό μισθό και τη δουλειά επειδή είναι ευκαιρία κάθομαι στα αυγά μου, κάνω το bare minimum, οκ. Okay. Το κάνεις το απολύτως απαραίτητο. Ναι, οκ. Okay. Όταν Α, ο, άμα ό... το κάνεις αυτό, ενδεχομένως ναι. να το βλέπεις σαν πουλιά. κάτι περιορισμένο η αλήθεια. Αυτό είναι. είναι. Και, κάποια... όταν έρθει, και, όταν έρθει, η ώρα. Γιατί θα έρθει η ώρα. Πώς απολύθηκαν στις μαζικές απολύσεις παγκοσμίω. είναι αρκετέ χιλιάδε αυτά που είναι ξέρω πάνω, στις Είναι πάνω από 100.000 στι τεχνολογικέ εταιρείε. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ μικρό κομμάτι τη αγορά. Δηλαδή, άμα πήγαινε σε εταιρείε τουρισμού, για παράδειγμα, κρουαζιερών, τέτοια πράγματα, ήταν πολύ πιο βαριά τα νούμερα εκεί πέρα. Δεν διαφωνώ, αλλά λέω, ξέρει, ε, ε, εκεί που λες ότι ά, οι προγραμματιστέ ε, όλα γίνονται software, software is eating the world και τέτοια πράγματα. Έρχεται μετά ο ΣΑΜ και έρχεται μετά. <laughs> ναι, <ο οποίος laughs> <ο> Σαμ, πρόσω, <laughs> Γίνεται κάτι και ξαφνικά 100.000 προγραμματιστέ. Δεν ξέρω αν ήταν προγραμματιστέ, για να είμαι ειλικρινή. Έχω εντύπω πολλοί ήταν προγραμματιστέ όμω. Χιλιάδε προγραμματιστέ ξαφνικά, εν ρηπεί οφθαλμού, αναζητούν δουλειά. Θα βρουν δουλειά. Εννοείται, Εννοείται ότι θα βρουν δουλειά. Εννοείται. Σε πόσο καιρό, με τι συνθήκε. Με τι... Τη... Σίγουρα λιγότερο διαπραγματευτικό χάρτη, γιατί με το που γίνεται αυτό. Και μετά αρχίζουν και τα άλλα. Επιστρέφουμε στο γραφείο σιγά-σιγά. Το βλέπει ότι οι ισορροπίε αλλάξανε στην τραμπάλα. Οπότε καλό, καλό να έχει καλέ βάσει. Στα πάντα και σαν εταιρεία. Είναι τώρα, δηλαδή, το σκεφτόμουν εγώ για μα. Ναι, είχαμε κάποιε ευκαιρίε, ήρθαν κάποιοι πελάτε, χτίσαμε τη logic. Ε, να μείνουμε σε αυτό. Είναι αυτό το οποίο λέμε συνέχεια. Mm -hmm. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Πρέπει παραπάνω κόσμο να ξέρει τι κάνουμε. <laughs> ξέρω εγώ. We give a fuck. Δεν ξέρω πώ να το πω διαφορετικά. Ω, σύ, ρε, σύ, συμφωνώ και σου ξαναλέω ότι μου είναι δύσκολο που κάνω τώρα τον δικηγόρο του Διαβόλου, γιατί σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτά που λε. Απλά δηλαδή, προσπαθώ να όλοι λέω, λέω να το, το βάλεις στο επιχείρημά σου. Πράδει. Το κομμάτι το οποίο κόψαμε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Τυχώ το κόψαμε. Ναι. Ε, μιλάμε, ναι. Μιλούσα, μιλούσαμε για μια, για μια εταιρεία η οποία. Ήταν ευκαιριακή. Βρήκα. Ναι. Ε, ένα τύπο μαγαζιού που φαίνεται να βγάζει νόημα, βρήκα ναι. ένα σημείο που έχει περατζάδα, άρα μάλλον το μαγαζί θα πάει καλά. Ναι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι και αυτό το βλέπω πράγμα. Και για να το γενικεύσω, το βλέπει, α πούμε, σε πολλά ελληνικά νησιά. Που επειδή είχαν ανέβει πάρα πολύ τιμέ, είχαν ανέβει πάρα πολύ τιμέ του τουρισμού, όλοι θεωρήσαν ότι μπορούν να κάνουν μια επιχείρηση τουρισμού σε κάποιο από αυτά τα νησιά, στην Αθήνα. Πόσε ξανδοχίε είναι στην Αθήνα, Ναι. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Μάλλον δεν θα επιζήσουν αυτά. Ποια θα επιζήσουν αυτοί που είναι καλύτεροι. Σίγουρα θα επιζήσουν. Καλύτεροι. Γιατί πάντα, πάντα οι πιθανότητε του να επιζήσει αυξάνονται δραματικά με το να είσαι πολύ καλό αυτό που κάνει. Αυτό λέω. Και αυτό είναι, το, αυτό είναι το πολύ βασικό. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα λοιπόν θα σταματήσω να κάνω το γύρο διαβάλου και να, να το πω λίγο από την άλλη μεριά, άμα πα και σκεφτεί. ιστορικά πάντα τι ήταν. Είσαι ο πιο δυνατό, θα. Ναι. Οι αγέλη μάλλον θα είναι πιο πιθανό να κερδίσει την άλλη και δεν θα σε φάνε για βραδινό. Σωστά. Τόσο απλά. Ναι. Στην... Στη μορφή που έχει σήμερα ο κόσμο, με τα καλά και τα κακά του, η δουλειά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού. Ναι. Σωστά. Άρα, το να είσαι καλό. Ναι, είναι, είναι αυτό σου... που θα σε βοηθήσει να επιβιώσει στο. Και το φοβερό. Στο το φοβερό, που, που, έχουμε, δημιουργεί δημιουργήσει σαν είδο και το σκεφτόμουν είναι ότι στην ουσία δεν έχουμε μία πυραμίδα όπου είναι καλύτερο, αλλά δημιουργούμε πολλέ. Δηλαδή, okay, κάποιο είναι καλό προγραμματιστή, κάποιο είναι καλό σχεδιαστή. Ε, κάποιοι άλλοι είναι, ε, ξέρω εγώ, μάγειρε. Ε, αρχιτέκτονες. Αρχιτέκτονε, λεωφορείων, ταμείε, επιχειρηματίε, τροχονόμοι, ε, πυροσβέστε, δάσκαλοι, καθηγητέ. Αν το σκεφτεί, υπάρχει χώρο για όλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα υπάρχουν ευκαιρίε παντού. Mm -hmm. υπάρχουν... Εντάξει, γυρνάνε ευκαιρίε. Ναι, δέμιμα. γυρνάνε ευκαιρίε, υπάρχουν διαπραγματεύσει. Οπότε, αν βρει ένα χώρο και πει ότι ξέρει τι, μου αρέσει. Μου αρέσει ο κώδικα. Ή μου αρέσει, ε, θέλω να γίνω κωμικό. Μου αρέσει ο χώρο των κωμικών. Μου αρέσει η μου αρεσει θελω να γινω κωμικο μου αρεσει ο χωρο των κωμικων μου αρεσει η κωμωδια Για παράδειγμα, η κω... κωμικοί ήταν σίγουρα σε χειρότερη μοίρα πριν από 5 και 10 χρόνια, α πούμε. Σίγουρα. Ενώ τώρα έχουν καναλιά όπω ε, YouTube, TikTok ναι. κλπ. που μπορούν να διαφημίσουν το, το έργο του. Ναι. Να γίνουν γνωστοί. Και ξαφνικά βλέπει να γεμίζουν θέατρα. Ναι. Θε... Πρέπει αυτό το οποίο. Σκηνέ. Ναι. Πρέπει αυτό το οποίο. Αν θε να μείνει εκεί, πρέπει να επενδύσει. Και να γίνει καλό. Δεν ξέρω πώ καταλήξαμε εκεί στο κομμάτων, από το κομμάτι των χρημάτων, αλλά ναι. Γιατί νομίζω Αλλά ότι... αυτό πάει για μένα χέρι-χέρι με τα χρήματα. Όχι, πάει χέρι-χέρι. Και πηγαίνοντα πάλι ένα βήμα πίσω, στο... από εκεί που ξεκινήσαμε, νομίζω ότι το να κάνει κάτι που σου αρέσει, είτε αυτό λέγεται προγραμματισμό, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι νομίζω τελικά αναγκαία συνθήκη. Ναι. Δεν χρειάζεται να σου αρέσει ένα πράγμα. Δεν είναι όμω ικανή. Εκεί νομίζω είναι η μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Δηλαδή, το αν εμένα μου αρέσει να, ξέρω εγώ, να κάνω ζαγκλερικά, Ναι. Δεν σημαίνει ότι. Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να μου παρέχει απαραίτητα και το, το βιοπορισμό τον οποίο εγώ θέλω να επιλέξω να έχω. Από την άλλη, αν εγώ κάνω κάτι που κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά είμαι μίζερο. Yeah. Θα πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολος ο τρόπος με τον οποίο θα καλύψω το κομμάτι τη πυραμίδας το οποίο είναι απαραίτητο για μένα mm. ώστε να μην είναι καλή επιλογή να πάω σε οτιδήποτε άλλο και να κάνω οτιδήποτε άλλο κάθε μέρα. <laughs> δηλαδή μεταξύ του Βόρειο δόρκο αστείο μιλούσα mm. με, την, ε, ε, με την αδερφή μου και κάτι συζητούσαμε και μου λέει εντάξει λέει να πα στην χύψη, α πούμε, θέση και μετά χρειάζεσαι τα λεφτά τα παραπάνω που βγάζει σε ξέρω, εγώ, ψυχοφάρμακα. Ναι, 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 ναι. μα είναι. Δεν έχει νόημα. Είναι ένα... Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο. Δεν θα το προτείνω γιατί δηλαδή δεν το έχω διαβάσει. Και, και για να το κάνω σαφέ, δεν λέω ότι είναι κακό να το κάνει αυτό και να, να, χρειάζεσαι μια αγωγή, αλλά αν βάζει τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση, ναι. μάλλον ναι. κάτι κάνει καλά, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, 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 Για να μην, ναι. το, ναι. Να μην φάνει περίεργο. Όχι, όχι, καταλαβαίνω τι λε. Και αυτό το οποίο ήθελα να, να πω και μου ακούγεται και πολύ πιο εύκολο παράδειγμα είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω ακούσει, δεν το έχω διαβάσει. Δεν ξέρω ακριβώ τον τίτλο, αλλά θα το πω περιγραφικά. Και ξέρει καν τι λέει. Ξέρω τι λέει. Ξέρω τι λέει χοντρά χοντρά και Ωραία. λέγεται Η μέρα που παρετήθηκα την Goldman Sachs. Γιατί παρετήθηκα την Goldman Sachs. Ένα τέτοιο τίτλο είναι ο οποίο. Clickbait. Εντελώ, εντελώ clickbait. Που μέσα τι μου είπαν ότι περιγράφει το βιβλίο. Είναι ένα τύπο ο οποίο δούλευε στην Goldman Sachs. 16 ώρε την ημέρα, minimum ταξίδια από εδώ, από εκεί και έλεγε ότι πάντα είχα το πιο ακριβό αμάξι, είχα το πιο ακριβό κινητό, είχα τεράστιο μισθό, ήμουν στα καλύτερα ξενοδοχεία, σπάντζα, για μαλακίες, όλα, αλλά εν τέλει δεν απολάμβανα τίποτα από όλα αυτά. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να βάζεις εκατομμύρια στην άκρη και να μην είτε βάζεις εκατομμύρια είτε βάζεις λίγα δεκάρικα να είναι το ίδιο. Mm -hmm. Και αυτό είναι μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει. Και εγώ αυτό το οποίο λέω πάντα και σκέφτομαι είναι το ότι γενικά μια ζωή έχουμε. Οκ. Okay. Δηλαδή πρέπει, πρέπει, να τη ζήσει. Κάτι γνώμη. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα, ένα πράγμα που υπάρχει, δεν γυρίζει πίσω και είναι ο χρόνο. Το οποίο εγώ δεν, δεν, δεν είμαι πολύ αγχώτικο με το χρόνο. Ότι δηλαδή, α, α, περνάει ο χρόνο και αυτά. Πέρασε. Πε... <laughs> ναι, πέρασε. 40 λεπτά. Δεν, 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 έχω, δεν έχω, τέτοια άγχη, γιατί θεωρώ ότι γενικά είναι αρκετό ο χρόνο που, μας μα δίνεται καλό χόντων. Αλλά, ξέρεις, άμα κάποια στιγμή περνάνε ρε παιδί μου χρόνια και δεκαετίες και δεν έχεις μια μνήμη από αυτά. Και όλα πίσω είναι... Πώς ήταν ο κορονοϊός που εν τέλει είναι σαν να έχεις υπαριστεί. <laughs> που που δηλαδή. μάση ήταν τρία χρόνια κοντά αυτό το πράγμα. Καλά, γενικά έχω θέμα στο να ανακαλέσω. Όχι, εννοεί, σου δίνει ναι. την αίσθηση ότι ήταν όσο κράτησε, γιατί ήταν δύο χρόνια απλά αυτό. Ήταν σίγουρα ένα μισή χρόνο. Ναι. Το, να το πω πιο βαρύ, δηλαδή το πιο... Το πιο βαρύ σίγουρα ή η θητεία σου, εσύ τη θυμάσαι να κρατάει 9 μήνε. Εμένα η θητεία μου φαίνεται ότι είναι ζύπ μια μέρα. 8 μήνε. Sorry. Εμένα <laughs> η θητεία μου φαίνεται ότι είναι ότι ήταν ζύπ φαινεται οτι ηταν Γιατί ήταν πολύ μονότονη καθημερινότητα. Το έχω. Το, το ακούω. Το ακούω. Ναι, είναι πώ είναι αυτοί οι οποίοι πάνε Εράσμου, κατασκήνωση και γυρνάνε και λένε πω πόσα μια μέρα μου φάνηκε. Ε, εντάξει. Οπότε. Ναι. Αν δεν μπορούσε να βιοποριστεί ω προγραμματιστή. Θα έγραφε κώδικα πάρη. Καλά, 100%. 100%. Ε, το πιο πιθανό είναι ότι θα έγραφα κώδικα σίγουρα θα είχα κάποιο blog όπου θα έγραφα μέσα του ε, τους προβληματισμούς μου θα πω το λιγότερο Ένα ε, ένας θαβερνιάρης γράφει κώδικα θα ένας θαβερνιάρης γράφει κώδικα καλά θα είχε full πέραση ε, εντάξει να με clickbait <laughs> <κλ>, μιλάμε <μπέν>, <laughs> σίγουρα θα έγραφα κώδικα 100%. Mm -hmm. Και το πιο πιθανό για να το κλείσω είναι ότι ναι, το ένα είναι blog, το άλλο μπορεί να έπαιζα με κανένα σερβεράκι σπίτι μου, κάνα κανένα Raspberry, με τον NAS που έχω κι εγώ. Ε, αυτό. Καλή φάση. Ναι. Εσύ. Ε, θα έγραφα κώδικα. Ε, νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η χρηστικότητα του κώδικα και τον, του αυτοματισμού αυτού. Οπότε θα έβρισκα κάτι το οποίο δεν θα ήταν απαραίτητο να αυτοματοποιηθεί να, να. γίνει καλύτερο μέσω κώδικα, αλλά. Κάπω θα προσπαθούσα να βρω μια. Όπω για παράδειγμα, όταν ήθελα να γράψω με το Zori κώδικα και έψαχνα να βρω μια Android εφαρμογή, έκανα το Titch Tracker τότε. Ναι, ναι, ναι. Την ιστορική εφαρμογή. Ναι. Κάτι δηλαδή. Θα ήθελα να έχει μια εφαρμογή. Δηλαδή, κάπω να αισθάνομαι ότι κάνω κάτι πιο εύκολο. Προφανώ ήταν πιο εύκολο να πάρω ένα χαρτί και να γράφω του πόντου του έτσι. Δεν ήταν. Αλλά ήταν κάτι που Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μου αρέσει να έχει μια χρηστικότητα αυτό που γράφω, αλλά νομίζω θα έβρισκα κάποιο τρόπο να το βάλω στην καθημερινότητά μου. Τέλειο. Ωραία Άρα. πράγματα σήμερα. Και τι έχει να προτείνει. Τι έχω να προτείνει. Ω, oh, μου έκανε. Μάλλον σκέφτεσαι εσύ. Κάτσε, είχα σκεφτεί κάτι που. Ήθε... Λοιπόν, ναι. Ε, θα... Δεν έχω προτείνει το θερμόμετρό μου. Όχι. Τέλεια. Οπότε θα προτείνω το θερμόμετρό μου. Ε, το οποίο μου έχει κάνει δέκα φορέ πιο απλό τον τρόπο που ψίνω. Mm -hmm. Έχει κάνει δέκα φορέ καλύτερα τα ψητά τα οποία ψήνω. Ναι. Ε, και γενικότερα. Παρότι είχα δοκιμάσει και άλλα θερμόμετρα ενσύρματα, δηλαδή που είχαν καλωδιάκι, ο συνδυασμό του ασύρματου θερμομέτρου του συγκεκριμένου, το, το, δηλαδή το τι είναι ασύρματο, το ότι είναι αρκετά καλό, ε, μετράει και μέσα στο κρέα και έξω από το κρέα την ε, θερμοκρασία mm. και έχει και μια αρκετά καλή εφαρμογή, mm. είναι φανταστικό. Αυτό λέγεται Meter. Το MEAT, όπω λέμε, κρέα meter. Α, έλαρε. Ναι, όνομα. Και γενικά είναι από τα προϊόντα τα οποία δεν έχω μετανιώσει που, mm. που, έχω, που έχω πάρει, οπότε θα το, θα το πρότεινα με χαρά, νομίζω. Τέλεια. Εσύ, λοιπόν, τόση ώρα ε, περιγράφω εγώ. Είχα, είχα, είχα πάρα πολλά στο νόμο μου, απλά okay. έπρεπε να διαλέξω ποιο είναι. Δεν διάλεξε. Και ήμουνα στον... Δηλαδή αυτό το οποίο θα προτείνω... <laughs> Τα δύο από αυτά που θέλω να προτείνω ταιριάζουν με αυτό. Αλλά θα δώσω το ένα τώρα και θα δώσω το Label Maker το οποίο έχω. Okay. Το οποίο είναι ένα. Ήταν η ιδέα τη αδερφή μου που το πήρε και με το που το είδα το ζήλεψα full. Είναι ένα μικρό τόσο εκτυπωτή, ο οποίο εκτυπώνει ταμπελίτσε, ετικέτε, τι οποίε μπορεί να βάλει σε okay. πραγματάκι και βάζει και emoji και μαλακίτσε τέτοιε και είναι. Ωραίο. Εγώ γιατί το χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιώ για όταν καταψύγω πράγματα και το βάζω πάνω στο vacuum στο τέλο πάντων το οποίο θα προτείνω την επόμενη φορά. Σούπερ. Πολύ ωραία. Οπότε, μικρή κουβέντα.fm slash s05 slash s0 ή e. e. σωστά 07. Πάμε. Σωστά. Τέλεια. Ε, αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.